Καλησπέρα σας. Κύριε Υπουργέ, κύριε Γενική Γραμματής, κύριε πρώην Πρόεδρε της Βουλής, κύριε Πρόεδρε του ΙΟΒΕ, της Λέσης Επιχειρηματικότητας και του ΣΕΤΕ, κύριε Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΔΕ, αγαπητά μέλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Συγγνώμη για αυτή την καθυστέρηση. Ελπίζω ότι όσα θα λεχθούν σήμερα θα σας ανταμείψουν για αυτή την αναμονή. Καλώς ήλθατε στην 7η συνάντηση κορυφής CEO Summit 2013, την οποία διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, τη Λέση Επιχειρηματικότητας και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Για όσοι δεν με γνωρίζετε, ονομάζομαι Γιώργος Πίτας και είμαι πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του σημερινού συνεδρίου. Εκ μέρους λοιπόν της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, σας ευχαριστούμε για την τιμή της παρουσίας σας. Θυμίζω ότι στο CEO Summit 2012, με θέμα «Κτίζοντας τη Νέα Ελλάδα», αναφερθήκαμε στους πυλώνες πάνω στους οποίους μπορεί να στηριχθεί η ανάπτυξη της χώρας μας. Σήμερα, μετά από ουσιαστικά 6 χρόνια ύφεσης, αποδεικνύεται η ορθότητα των απόψεων και προβλέψεων που εκφράστηκαν τότε, καθώς είναι φανερό πια ότι η ανάπτυξη μπορεί να έρθει κυρίως από επενδύσεις δημόσιες ή ιδιωτικές. Οι ιδιωτικές επενδύσεις όμως για να γίνουν χρειάζονται κλίμα, προοπτικές και στήριξη. Με αυτή τη θεματολογία θα ασχοληθεί σήμερα το CEO Summit 2013, όπου το κλίμα θα στηριχθεί στο Ethics Trust και οι προοπτικές θα αναζητηθούν στις προβλέψεις Ελλήνων επιχειρηματιών που επενδύουν σήμερα. Σημαντικοί παράγοντες και οι δύο για τον σχεδιασμό επιχειρηματικών επενδύσεων, δεδομένης της στήριξής των από τις δυνατότητες που προσφέρονται με τη νέα προγραμματική περίοδο της Ευρώπης 2014-2020. Με δεδομένο ότι η σημερινή θεματογραφία μας με τον τίτλο «Η Ελλάδα της Ανάκαμψης» έχει ως κομβικό σημείο την καινοτόμα πρόταση της ηθικής ως επιχειρηματική πρακτική, θέμα που μας ζητήθηκε άλλωστε από την πλειοψηφία των μελών του τομέα ηγεσίας, θα διαπιστώσετε ότι τα ethics δημιουργούν trust και το trust wealth. Δηλαδή, η ηθική στην επιχειρηματική πρακτική δημιουργεί κλίμα και σχέσεις εμπιστοσύνης που με τη σειρά τους δημιουργούν επιχειρηματικό πλούτο. Θα τεκμηριωθεί η παράλληλη σημασία των ethics στην αγορά και τις συναλλαγές για την επιβίωση, ανάπτυξη και εφορία των επιχειρήσεων, όπως αποδεικνύεται πλέον από διεθνείς πρακτικές και μελέτες, κάτι που προσωπικά το υποστηρίζω και το πιστεύω, επειδή στην εταιρεία μας βιώνουμε τα θετικά στοιχεία αυτής της πρακτικής. Στην πρώτη θεματολογία περιλαμβάνονται και οι θέσεις των νέων, δηλαδή πώς αυτοί εννοούν την επιχειρηματική ηθική. Θα μας παρουσιαστούν οι απόψεις των, όπως εκφράζονται από τη συγκέντρωση ερωτηματολογίων των Future Leaders. Η δεύτερη θεματολογία αφορά το growth, που προέρχεται από το business acumen, δηλαδή επιχειρηματικό δαιμόνιο και ανάπτυξη. Οι ομιλητές μας, οι οποίοι επενδύουν σήμερα στις επιχειρήσεις τους, θα μας παρουσιάσουν την επιχειρηματική τους προοπτική στην Ελλάδα και τη μέχρι τώρα επενδυτική τους εμπειρία. Τελειώνω με την ευχή το συνέδριο να γίνει αφορμή ώστε οι πράξεις που θα προκύψουν να ξεπεράσουν τα λόγια. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές που ανταποκρίθηκαν πρόθυμα στην πρόσκληση να συμμετέσχουν στις εργασίες του συνεδρίου. Προσδίδουν με την παρουσία τους και τις γνώσεις τους μια ξεχωριστή ποιότητα για μια γόνιμη, ουσιαστική και αποτελεσματική συζήτηση. Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας. Παρακαλώ τον κύριο Μαύρο, Δημήτρη Μαύρο, πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Ηγεσίας, να προσέλθει στο βήμα.